Έβλεπα με ενδιαφέρον ένα άρθρο, ένα ρεπορτάζ, το οποίο αναφέρεται στους νέους και αυστηρότερους κανόνες προστασίας των οφειλετών στις εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων, στους λεγόμενους servicers, αλλά και στις βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό που περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νέοι αυστηρότεροι κανόνες προστασίας των οφειλετών στις εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων, στους λεγόμενους servicers, αλλά και βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εγώ το ξαναδιαβάζω για να το εμπεδώσω, για να δω πόσο θα είναι τέλος πάντων περισσότερο προστατευμένοι οι δανειολήπτες αυτή την ώρα, γιατί έξω εκεί στην αγορά και μπορεί να είναι και δίπλα μας γίνεται πραγματικά γίνεται σφαγή. Είπαμε ότι θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπει δε και την επέκταση της λειτουργίας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων που μπορούν να χορηγούν ευκολότερα και περισσότερα δάνεια, και σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται, λέει, να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με την τροποποίηση του μηχανισμού του αλγορίθμου, ώστε να συμπεριλαμβάνει και να αξιολογεί όλα τα δεδομένα, η ρύθμιση που θα προκύπτει να γίνεται αποδεκτή από τον οφειλέτη και να μην απορρίπτεται όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις έως τώρα. Και επίσης εξετάζεται και μια πρόταση για μεγαλύτερο κούρεμα οφειλής όταν η αξία του δανείου υπερβαίνει σημαντικά την αξία του ενεχείρου, με στόχο να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ρύθμισης. Εγώ δεν μπορώ να το μεταφράσω. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να το μεταφράσουν ενδεχόμενα με μεγαλύτερη ευκολία, γιατί το δουλεύουν, γιατί γνωρίζουν τι γίνεται, γιατί αντιμετωπίζουν περιπτώσεις του κάθε ενός από εμάς που έχει τέτοιου είδους προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις οφειλές και την διαχείριση τραπεζικών δανείων προς τράπεζες, προς servicers. Και καλημερίζω την κυρία Ιωάννα Μιλάκη, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης. Κυρία Μιλάκη, καλημέρα από τον 1984. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στην Κρήτη. Κυρία Μιλάκη, αλήθεια, όλο αυτό εσείς, έτσι όπως το παρουσιάζουν, επικοινωνώντας το, δεν ξέρω αν είναι μόνο επικοινωνιακό ή αν είναι επί της ουσίας, και επειδή δεν ξέρω τη μετάφρασή του, γι' αυτό και σας κάλεσα. Πώς το βλέπετε? Εμείς το βλέπουμε νέα μπερδέματα, τάχα για νοικοκυρέματα. Αυτή είναι η δική μας απάντηση σε όλο αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι θέλουν να βάλουν και νέους και νέες εταιρείες στην αγορά. Θέλουν να μας βάλουν τα γυλιά που λέει ο λόγος, να μας πάνε πιο μακριά. Οι servers έχουν σηκώσει, ας πούμε, ότι δεν μπορούν και εμείς βεβαίως πάμε απέναντι, διότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Ενώ υπάρχουν νοικοκυριά που θέλουν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, δεν είναι κακοπληρωτές, δεν είναι μπαταξίδες, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν, ας πούμε, αίσθηση του χρέους τους. Όμως εκείνοι δεν απαντούν και η Ένωση Καταναλωτών Κρήτης έχει κάνει βήματα προς αυτό. Έχει κάνει προς την Ένωσή τους μία διαμαρτυρία, μία καταγγελία γιατί δεν απαντούν. Όλο αυτό το διάστημα, ενώ η Ένωση Καταναλωτών είναι επίσημη διαμεσολαβήτρια, ορισμένη από το κράτος και μεσολαβεί για να γίνουν αυτές τις προσπάθειες, δεν απαντούν, δεν θέλουν, ή ακόμα και όταν δέχονται κάποιες από αυτές τις εταιρείες servers, γιατί μιλάμε για τα άστα φάνης, είναι άλλη υπόθεση. Είναι για να τα εξηγήσουμε και μετά, γιατί ο κόσμος, επειδή είναι πιο εύκολη λέξη, χρησιμοποιεί φάνης ενώ δεν είναι. Είναι οι εταιρείες, ας πούμε, οι μεσολαβήτριες και αυτές, οι οποίες έχουν πάρει αυτά τα χρέη από τα φάνης και ζορίζουν τον κόσμο καθημερινά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Εμείς που καταγγέλνουμε καθημερινά. Δηλαδή πιέζουν παππούδες, πιέζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αμαία, πιέζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ελάχιστο χρέος, και όχι μόνο πιέζουν τηλεφωνικά αλλά και πρακτικά. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί και το έχουμε και στοιχεία, δηλαδή δεν είναι στον αέρα, δεν τα λέμε έτσι. Οι περισσότερες έχουν συνεργαστεί με δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και εκείνο που θα κάνουν είναι να κλείνουν τους λογαριασμούς χωρίς να ρωτάνε αν το δάνειο αυτό έχει εξυπηρετηθεί, αν έχει εξοφληθεί, αν έχουμε πάρει βεβαίωση εξόφλησης, και αν το δάνειο αυτό έχει μπει στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη,
εάν το δάνειο αυτό είναι, δηλαδή, μπάχαλο. Ένα μπάχαλο το οποίο πιστεύαμε και εμείς και πιστεύαμε. Συγγνώμη κυρία Μιλάκη, μπορεί να έχω εξοφλήσει το δάνειό μου ή μπορεί να έχω μπει στο νόμο Κατσέλη και όταν θα πάρουν ως διαχειρίστριες εταιρείες αυτό το δάνειο δεν ανοίγουν το φάκελό μου και απλά λέτε ότι από την αρχή ξεκινούν να κάνουν τι, να το διαχειρίζονται αρχείου φιλής, αυτό μου λέτε, αυτό να καταλάβω. Ακριβώς αυτό λέω και βασικά δεν έχουν μεταφέρει φακέλους, έχουν μεταφέρει κάτι καταστάσεις και εδώ είναι το σημαντικό ότι δεν έχουν ακόμα και συμβάσεις και όταν τους ζητάμε να μας δώσουν τις συμβάσεις διότι δεν υπάρχουν συμβάσεις. Τι συμβάσεις, συμβάσεις λειτουργίας τους, συμβάσεις με τους δανειολήπτες, κάτσετε γιατί με μπερδεύετε τώρα. Για πείτε. Λέω, τι είδους συμβάσεις αναφέρετε, δεν έχουν ούτε συμβάσεις. Οι συμβάσεις οι αρχικές, δηλαδή ότι εγώ έχω κάνει μία σύμβαση με την τράπεζά μου. Δεν έχει μεταφερθεί όλος ο φάκελός μου, έχει μεταφερθεί το χρέος μου σε μια κατάσταση. Είναι ένα, δηλαδή, ένα περίεργο πράγμα. Εδώ ζητάνε, δηλαδή, ακόμα και σε αυτούς που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν μία δόση ορισμένη από το δικαστή, δεν τη δέχονται. Ζητάνε διπλάσια ποσά και βάζουν τον κόσμο σε διαδικασία να κάνει ερμηνευτική αυτής τη δικαστική απόφαση, δηλαδή να ξαναπάει στο δικαστήριο, να ξαναπληρώσει δικηγόρο, να ξαναπληρώσει παράβολο για να ξαναερμηνεύσει ο δικαστής αυτό που ήδη έχει. Δεν υπάρχουν, κυρία Μελάκη, δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες πάνω σε αυτό. Δεν μπορούν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει τους δανειολήπτες από τέτοιου είδους πρακτικές που λέτε ότι τις διαπιστώνετε. Δεν υπάρχουν δυστυχώς. Εκείνο που είναι περίεργο και πραγματικά μας θίγει και πραγματικά μας νευριάζει, να το πούμε λαϊκά, είναι ότι ενώ έχουν την απόφαση του δικαστηρίου που έχει ενταχθεί ο κάθε πολίτης, διότι στη δεκαετία ενταχθήκαν πάρα πολύ, εμείς μιλάμε για την Κρήτη, εμείς στα χέρια μας έχουμε κριτικούς, και ζητάνε διπλάσια και τριπλάσια ποσά υπολογιζόμενο στο αρχικό ποσό. Αγνοούν δηλαδή ακόμα και αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεν τις λαμβάνει υπόψη. Και εδώ κάναμε και εμείς ένα δελτίο, το τελευταίο μας δελτίο, που λέμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, την παρέμβαση των Υπουργών, γιατί είναι ένα μπάχαλο. Επειδή είχαμε τις εκλογές, δεν κάναμε ιδιαίτερες επιστολές, ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Έχουμε πληστηριασμούς για 20 και 30 χιλιάδες ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν κανονικά, είναι ενταγμένοι στο νόμο. Έχουν πάει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και περιμένουν απόφαση, δηλαδή να γίνει το δικαστήριο και έχουμε διαταγές πληρωμής με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με πληστηριασμούς προσδιορισμένους στο ηλεκτρονικό εκεί πέρα πλατφόρμα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ένα μπάχαλο. Δυστυχώς δεν κινούμαστε. Και τώρα, επειδή κάποια πράγματα βγάζουμε εμείς στον αέρα, βγάζουμε στα δελτία, τώρα κάποιοι κινούνται, κάποιες συλλογικότητες, κάποιοι σύλλογοι συνταξιούχων, μετά που βγάλαμε το τελευταίο μας δελτίο τύπου, που ή έχουμε κατάσταση, έχουμε πληστηριασμό μιας οικογένειας συνταξιούχων, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο, οι οποίοι περιμένουν την δευτεροβάθμια, δηλαδή την απόφαση του δικαστηρίου το Δεκέμβριο, και όμως έχουν πληστηριασμό προσδιορισμένο το Μάιο. Ένα μπάχαλο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, όλοι μας είμαστε στους χορούς και στις διασκεδάσεις. Περνούν νομοσχέδια στον ντούκου, όπως και αυτό που πάνε να περάσουν τώρα, ότι ενώ βασικά έχουν σηκώσει φίλοι τους, ας το πούμε σε εισαγωγικά, οι φίλοι τους, οι σέρβερς, έχουν σηκώσει τα χέρια γιατί δεν βρίσκουν χρήματα, γιατί αυτοί πιέζουν και χρειάζουν τον κόσμο σε μετρητό. Ο κόσμος δεν έχει μετρητά. Από εκεί πέρα πηγαίνουν σε πληστηριασμό. Ότι αυτό συνεπάγεται για τον κάθε φιλέτη, για το σωστό φιλέτη, ο οποίος έχει ενταχθεί σε μια νομοθεσία, δεν υπολογίζουν ούτε νόμους ούτε τίποτα. Το ότι έχετε ζητήσει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, να φανταστώ ότι δεν έχει γίνει ακόμα καμία παρέμβαση, ή το ότι έχετε ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών, να φανταστώ ότι δεν έχει γίνει ακόμα καμία παρέμβαση, κυρία Μελάκη. Τίποτα δεν έχει γίνει και εννοείται ότι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν τις τεχνογνωσίες, τεχνολογίες και μπαίνουν και στα site. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα βουνό. Γνωρίζουν το τι συμβαίνει γενικά στην κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία στενάζει όχι μόνο από τα δάνεια αλλά και από την ακρίβεια. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή ζητάνε οι σέρβερες
χρήμα μετρητό, πού να βρεθεί. Δηλαδή είναι συνταξιούχος, γιατί να τον εργιάζουν. Τότε γιατί υπάρχει ο νόμος, γιατί πάμε, κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, γιατί ξοδευόμαστε, τα οποία εννοείται πολλά χρήματα δώσαν οι αυτοί οι οφειλέτες σε δικηγόρους, στο ίδιο ας πούμε το παράβολο που δίνει το δικαστικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια και τώρα να βιώνει το χρέος από την αρχή και με τόκους και με ανατοκισμό, αυτό κάνει σερβερες. Να μας δώσετε αυτή τη διαφορά ανάμεσα σε fans και servers, γιατί είπατε στην αρχή ότι θα ήθελα να εξηγήσω στον κόσμο ποια είναι η διαφορά, με δύο λόγια. Τα fans είναι οι εταιρείες οι οποίες αγοράσανε από τις τράπεζες, από τις τραπεζικές εταιρείες τα χρέη μας, είτε ντόπιες είτε του εξωτερικού. Αυτές μετά τα παραχωρήσανε σε άλλες εταιρείες διαμεσολάβησης για να γίνει ως πρακτικός, για να γίνει διαμεσολάβηση και όχι δηλαδή να μας λένε αυτοί οι άνθρωποι τι χρωστάμε και είναι ότι χρωστάμε και όχι να μας πιέζουν και να μας φοβίζουν και να λένε ότι και πραγματικά το κάνουν. Δεν είναι ότι απλά το, όπως είπα και προηγούμενα, ότι περνάνε ένα φόβο στον κόσμο, κάνουν και πράξη. Έχουμε δει, δηλαδή έλεος πια, δεν υπάρχει τίποτα όρθιο, ούτε σέβονται τίποτα. Αυτό είναι το άσχημο, διότι λέμε εμείς στον κόσμο ότι η μεγαλύτερη προστασία και η τελευταία προστασία για όλους μας είναι ο νόμος, είναι η δικαιοσύνη. Αν αυτοί δεν τη σέβονται, τότε τι είμαστε. Σε ένα κράτος, να μην πω τη λέξη, τι να πω, δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στην υπάρχουσα νομοθεσία. Και εμείς και ο συνήγορος του καταναλωτή αλλά και ενός καταναλωτών, εκείνο που κάνουν και εκείνο που προσπαθούν να εφαρμόζουν την νομοθεσία και να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα του κάθε πολίτη, του κάθε καταναλωτή. Μάλιστα. Κυρία Μελακή, είσαστε απόλυτα κατανόητοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας.